τα χαδιά μου τα πέταξα στις λύθεις στο πηγάδι, να μην τα βρουν οι αγκαλιές που βγαίνουνε σε ριγιάνι. Επικοινωνία 94FM. Ό,τι έχω σου ανήκει, κάποιο βράδυ μου έχεις πει. Ανάβουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δίνουμε γιορτινό φως στην πόλη. Στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής, παρέα με την Τάμπτα, την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί. The Curing Room, το αντιπολεμικό κοινωνικό δράμα του David Ian Lee, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα και αυστηρός ακατάλληλο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 7 Ρώσοι στρατιώτες, κλειδωμένοι από τους Ναζί στο κελάρι ενός μοναστηριού, γυμνοί, χωρίς νερό και φαγητό. Ο εγκλισμός, η πείνα, η δίψα και το ένστικτο της επιβίωσης γρήγορα θα τους οδηγήσει στα άκρα. The Curing Room, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζιά. Ένα έργο βαθιά συγκινητικό, ανθρώπινο, σκληρό, σπαρακτικό. Ένα αγωνιώδες, τολμηρό και έντονο θρίλερ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στον Πολυχώρο Volt. Χορηγός επικοινωνίας 94FM. Λοιπόν, δεν είμαι μόνη μου εδώ σήμερα. Έχω την χαρά, γιατί πραγματικά είναι χαρά κάθε φορά που συναντιόμαστε, να είναι εδώ στο στούντιο η κυρία Δέσποινα Ευαντζίδου, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου μας. Και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για Χριστούγεννα. Τι πιο ωραίο. Το έχω πει από το ξεκίνημα αυτής της εκπομπής. Εγώ είμαι στα Λαμπιόνια και στον Άι Βασίλη. Αλλά φέτος, μάλλον ξεκίνησα από πέρσι, για να είμαστε ειλικρινείς, με μια μεγάλη εκδήλωση στο άναμα του δέντρου στο Δήμο μας. Και φέτος συνεχίζουμε πάρα πολύ δυναμικά. Κυρία Ευαντζίδου, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι έχουμε ετοιμάσει λοιπόν για τους Ηρακλειώτες και όχι μόνο για όχι αύριο, μόνο, έτσι. Εμείς είμαστε οικοδεσπότες και καλούμε το Ηράκλειο και όλους όσους αγαπούν την πόλη μας φτιάχνει να είναι κοντά μας. Μας φτιάχνει ο Βαγγέλης Αλίμων. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη, μας προσέχεις. Καλούμε λοιπόν τους συμπολίτες μας, τους πολίτες των όμορων δήμων. Ετοιμάσαμε ένα ξεχωριστό άναμα, κάτω από το καινούριο μας πλέον δέντρο. Θα μαζευτούν τα παιδιά του Εθνικού Οδείου του Δήμου μας, υπό τη διεύθυνση της κυρίας Εύης Κλωρού. Θα ακούσουμε πολύ όμορφα χριστουγεννιάτικα τραγούδια με αυτές τις όμορφες παιδικές φωνούλες, που και εδώ που τα λέμε είναι ό,τι γλυκύτερο μπορείς να έχεις αυτές τις μέρες. Έτσι ακριβώς είναι, και είναι και υπέροχα τα παιδιά όλα, και η κυρία Κλωρού κάνει καταπληκτική δουλειά, το έχουμε πει επανειλημμένα εδώ, αλλά νομίζω ότι είναι και συνυφασμένο με τα παιδιά έτσι, αυτές οι μέρες, είναι συνυφασμένες. Δεν μπορείς να αποκλείσεις, γινόμαστε εμείς παιδιά, έτσι. Πόσο μάλλον εκείνα. Έτσι, νομίζω ότι ψάχνουμε κι εμείς άλοθη. Έτσι. Για να βγάζουμε αυτό το παιδί που κουβαλάμε όλο το χρόνο μέσα μας, και έρχεται η ώρα ας πούμε και ξεφαντώνουμε και νιώθουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά. Και άλλωστε αυτές οι γιορτές, έτσι, ίσως επειδή ξεκινάνε από τη γέννηση του Χριστού, είναι αλήθεια ότι σε προδιαθέτουν για τέτοιου είδους έτσι, απόλαυση, ψυχαγωγία, που να είναι στα μέτρα ενός μικρού μπόμπυρα, μιας μικρής πριγκίπισσας, έτσι. Κοντά μας, το χάδι τους, το ευχαριστώ τους, το χαμόγελό τους αυτό. Και σε αυτό προσδοκούμε και σε αυτό στοχεύουμε, ειλικρινά. Και επειδή ακριβώς έχουν και μια καθαρότητα αυτές οι γιορτές, γιατί αυτό είναι το μήνυμα της γέννησης του ανθρώπου, νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καθαρό υπάρχει σε αυτό το πλανήτη που είναι τα παιδιά μου. Έτσι, πραγματικά είναι ευτυχία. Είναι ευτυχία και χαίρομαι που θα τη μοιραστούμε με τα παιδιά της πόλης. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα είναι όλα κοντά μας, θα γίνουμε όλοι μία αγκαλιά.
έχουμε την ευχάριστη έτσι προσδοκία και χαρά να έχουμε τον Βασίλη Νομικό στην παρουσία της, του event όλου, που θα ξεκινήσει 7 η ώρα το απόγευμα. Θα κεράσουμε πλούσια εδέσματα, θα στηθεί ένας ωραίος μπουφές με κρασάκι και τσίπουρο για τον κόσμο, γιατί οι θερμοκρασίες το απαιτούν. Έτσι, για να ζεστάνουμε λίγο τον και κόσμο. Και με ένα πολύ ωραίο έδεσμα που θα προσφερθεί από το Δήμο. Ο Βασίλης σίγουρα θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που δέχτηκε την πρότασή μας να είναι κοντά μας και να παρουσιάσει όλο αυτό το event. Θα ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, με τα τραγούδια από τα παιδιά του Εθνικού Οδείου. Η Εύη Χλωρού έχει δώσει εξετάσεις και νομίζω ότι τις έχει περάσει με άριστα και είναι χαρά μας πάντα κάθε χρόνο να συνεργαζόμαστε μαζί της. Και είναι και τιμή μας πραγματικά που κάθε χρόνο έτσι αγόγιστα συμμετέχει μαζί με όλα τα παιδιά και προσφέρει πραγματικά μέσα από την ψυχή της. Και την ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Στη συνέχεια θα έχουμε καλεσμένη, την Τάμτα, μία τραγουδίστρια γνωστών προσόντων, είναι αλήθεια, φωνητικών. Νομίζω ότι στοχεύσαμε και στο νεανικό κοινό, αλλά και στο κοινό της δικής μου ηλικίας, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό σκεφτόμουν τώρα, ότι η Τάμτα είναι λίγο διαχρόνικη, δηλαδή έτσι, πιάνει όλες τις ηλικίες, δεν μπορώ να αποκλείσω κάποιον. Έτσι όπως το λες, νομίζω είναι, Ελίζα, πραγματικά, γιατί βλέπω και την αποδοχή που έχει, είναι γεγονός, από τη γνωστοποίηση που κάναμε έτσι του event. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα ξεκινήσει μια πολύ όμορφη βραδιά, θα ξεκινήσει μια πολύ όμορφη περίοδος για την πόλη. Δεν μένουμε μόνο στο αυριανό όμως, δηλαδή δεν θα ανάψουμε το δέντρο, θα τραγουδήσουμε και φεύγουμε και τέλος. Όχι. Συνεχίζουμε, event και αυτά θα υπάρχουν και άλλες μέρες, αλλά σε μικρότερο επίπεδο, σε μικρότερο μέγεθος μάλλον. Και φτάνουμε πια στις 29 του μηνός, 29 Δεκεμβρίου, και μέσα στην αίθουσα της Καθολικής μας Εκκλησίας, επάνω στο Παλαιό Ηράκλειο, έχουμε μία συναυλία κλασικής μουσικής, έτσι, γέννηση και αναγέννηση, με το κουαρτέτο Εχόρδων, το Κουάρντο Αρμόνικα, με σολίστ τον Ηρακλιώτη Στάθη Μαυρομάτη στο σαξόφωνο, και τον Γιάννη Γεωργιάδη στο πιάνο και άλλους τρεις αξιόλογους καλλιτέχνες. Νομίζω ότι θα είναι μια καταπληκτική βραδιά για να έρθουμε να υποδεχθούμε πια την πρωτοχρονιά. Και θα μου επιτρέψεις να πω, επειδή ξέρω τη μουσική, τους καλλιτέχνες, σε πάση περιπτώσει, που είναι πραγματικά εξαιρετική. Όντως. Νομίζω ότι ανεβαίνει έτσι και λίγο το level και της ποιότητας και της... Δεν θέλω να βάλω ταμπέλες, αλλά πραγματικά θα είναι και ο χώρος, αλλά και η μουσική που θα ακούσουμε θα μας πάει αλλού. Θα μας ανεβάσει ένα σκαλαπάτι, αν μου επιτρέπετε. Έτσι θέλαμε να κλείσουμε αυτή τη χρονιά πραγματικά, και θεωρώ, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε πια, να το έχουμε κάθε χρόνο έτσι, να κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο τη χρονιά μας και να ξεκινάμε να υποδεχθούμε την καινούργια χρονιά κάτω από τέτοιους ήχους, αρμονίας θα έλεγα κυρίως, έτσι, αφήνοντας πίσω ό,τι βαρύ και υποδεχόμενοι πλέον ό,τι καινούργιο και φρέσκο για την καινούργια χρονιά. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα, τους καλλιτέχνες όλους, που θα πλαισιώσουν αυτή την εκδήλωση, όπως βέβαια ευχαριστώ και ιδιαίτερα και το Σύνδεσμο Καθολικών, την καθολική μας κοινότητα εδώ στο Ηράκλειο, που αγκάλιασαν αυτή μας την πρόταση και δέχθηκαν να φιλοξενήσουν στην αίθουσα αυτή. Και λέω ότι δέχθηκαν να φιλοξενήσουν αυτή την αίθουσα γιατί ο στόχος μας ήταν να γίνει σε μια τέτοια αίθουσα, που έχει μια συγκεκριμένη μορφολογία αλλά και έναν άλλον συμβολισμό, θα έλεγα. Έρχεται και δεν έρχεται και κουμπώνει, νομίζω. Νομίζω πως είναι ό,τι έπρεπε. Έτσι, ο ήχος δηλαδή με το περιβάλλον νομίζω ότι θα δέσουν απόλυτα. Οπότε αυτές είναι οι δύο βασικές εκδηλώσεις των ημερών. Βέβαια θα υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως είμαστε, τα οποία θα τα ανακοινώνουμε εμείς. Και έτσι κλείνει η χρονιά και πάμε με το καλό, δουλεύουμε πυρετοδός για την επόμενη ήδη, έτσι δεν είναι? Έτσι και ξεκινάμε για την επόμενη ήδη, είναι αλήθεια. Δόξα τω Θεώ, προβλέπετε πλούσια.
προβλέπεται πλούσια, και τι εννοώ πλούσια, ότι προβλέπεται να κάνουμε εκδηλώσεις έτσι, να μην πω ας πούμε πρωτοποριακές. Καινούργιες. Αλλά καινούργιες. Θεσμούς, ναι. Καινούργιους αρχίζουμε. Μπράβο, μάλλον. Να αρχίσουμε πια να θεσπίζουμε πράγματα. Έτσι. Ξέρετε, από τις πρώτες μέρες που μπήκαμε σαν διοίκηση, ο Δήμαρχος μου έλεγε φτιάξτε ένα πολιτιστικό καλεντάρι. Και κάθε χρόνο το χάναμε. Κάτι καινούριο παρουσιαζόταν που δεν ήταν, ξέρω, στη συνήθεια έτσι σειρά. Κάτι άλλο χανότανε, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Τώρα νομίζω ότι πια την χρονιά που μας έρχεται, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να του κάνουμε πια αυτή την οργάνωση και να έχουμε ένα πολιτιστικό καλεντάρι σταθερό. Γιατί εφαρμόσαμε κάποιους θεσμούς οι οποίοι δόξα τω Θεώ είχαν ανταπόκριση και οπότε παρέμειναν στο καλεντάρι μας, οπότε να τους έχουμε κάθε χρόνο, να τα έχουμε κάθε χρόνο. Και στα καινούργια πράγματα που τα ευχόμαστε πλέον να έχουν τον κόσμο, να έχουν ανταπόκριση, γιατί έτσι δουλεύετε και πρέπει να το πω πάρα πολύ όλοι πάνω στο πολιτιστικό, και τα κορίτσια όλα πάνω είναι και τα παιδιά μάλλον, για να μην πω μόνο για τα κορίτσια, έτσι. Γιατί θα είναι άδικο, να πραγματικά δουλεύουν πάρα πολύ για να γίνουν όλα όπως πρέπει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πραγματικά ο κόσμος έρχεται, βλέπει μια διοργάνωση, μια εκδήλωση ας πούμε, και νομίζω ότι είναι πολύ απλό. Εντάξει, φέρνεις έναν καλλιτέχνη. Παίρνεις ένα τηλέφωνο, έλα, θα πεις, ναι, γεια. Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αυτό δεν είναι έτσι. Σίγουρα και έχουν αλλάξει, έχουν διαφοροποιηθεί οι καταστάσεις. Και έχουν αλλάξει προς το δύσκολο, προς το δυσκολότερο, οι διαδικασίες. Και όσο πια μεράκι και όρεξη και λαχτάρα να έχεις να κάνεις πράγματα, κακά τα ψέματα, κάποια στιγμή έρχεται η κόπωση. Αυτό όμως κάποια στιγμή για κάποιους, για μας στο τμήμα πολιτισμού, έγινε πρόκληση. Έγινε πρόκληση να την ξεπεράσουμε. Και νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει τον εαυτό τους όλοι οι υπάλληλοι του πολιτισμού, από τη διευθύντρια, την προϊσταμένη μας, αλλά και τους υπαλλήλους. Και για άλλη μια φορά τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά κυρίως επίσης θέλω να ευχαριστήσω εσάς, όχι γιατί είσαστε σήμερα οικοδεσπότες, απλά, γιατί πραγματικά είσαστε το μέσον που βγάζει προς τα έξω ότι εμείς αγωνιζόμαστε να περάσουμε. Και τι καταλαβαίνετε, όσο και αν αγωνίζεσαι να κάνεις πράγματα, αν δεν έχεις το μέσο να το βγάλεις έξω στο κοινό, έτσι, να το προσελκύσεις, κάποια στιγμή σε απογοητεύει. Αυτό είναι αμφίδρομο, γιατί και εμείς αν δεν είχαμε τα πράγματα που κάνετε, τι θα κάναμε. Καταλάβατε, οπότε πάει έτσι. Άρα είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό ακριβώς, νομίζω μια λυσίδα. Νομίζω πως ναι. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θέλουμε να είναι όλος ο κόσμος που μας ακούει αύριο το απόγευμα στις 7. Στην πλατεία μας, στην κεντρική μας πλατεία. Είναι πολύ εύκολο να έρθει από οπουδήποτε μας ακούτε να έρθετε. Έτσι. Σας περιμένουμε και να θα περάσουμε πολύ όμορφα. Να ξέρετε ότι όσο κρύο και να κάνει, εμείς θα τους ζεστάνουμε. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Αυτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.